στιγμή σίγουρα ήταν για σένα επιτυχημένη. Το να βγαίνει από πόσο μάλιστα καλύτερο παίκτη τη νέα Super League, δεν ξέρω αν το περίμενε ή όχι. Πώ βιώνει τι πρώτε μέρε στην προετοιμασία του κεφάλου, που φαντάζομαι ήταν ο σκοπό του να επιστρέψει, πώ βλέπει τα πράγματα του ανταγωνισμού, γιατί η λογική λέει ότι δεν έχει πολύ σχέση με τι προηγούμενε προπονήσει τη περίεξη. Εντάξει, ναι, καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι στο βασικό στάδιο τη προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, εντάξει, οι προπονήσεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτές της Βέρειας. Ο ανταγωνισμός είναι πιο μεγάλος, όντας η μεγαλύτερη ομάδα ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί πέρα είμαι εδώ για να δείξω προπονήσεις ότι είμαι δίκαια εδώ και να παραμείνω στην ομάδα και μετά την προετοιμασία. Είναι κάτι ξεχωριστό το φετινό για σένα? Ναι, σίγουρα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Και ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, ώστε να δείξουμε στην απόδοσή μου ότι είμαι άξια εδώ. Στατιστικά είδε κάτι πολύ παράξενο με σένα. Ενώ είσαι εξτρέμ, παίζεις πέρσι μπακ, πρώτη φορά στο Super League. Ένας από τους κορυφαίους στις σωστές πάσες, ένας από τους τέσσερις σε μια πολύ καλή άμυνα, συμπαγής άμυνα, όπως ήταν της Βέρειας, πέρσι, που αυτή την έρθει ουσιαστικά. Και ενώ ήσουν αριθμικογενής παίκτης και εξτρέμ, δεν έχεις στατιστικά καλά στα δημιουργικό κομμάτι. Δεν έχεις assist, δεν έχεις goal. Μου φάνηκε πολύ παράξενο αυτό το πράγμα και θέλω να το σχολιάσεις. Δηλαδή, πιστεύεις ότι πρέπει να δουλέψεις ακόμη περισσότερο στο κομμάτι το δημιουργικό? Ναι, σίγουρα πρέπει να δουλέψω στο δημιουργικό κομμάτι, όπως και στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι η χρονιά δεν ήταν πολύ καλή σε αυτά τα στατιστικά. Όπως και όλη η ομάδα, δεν πήγε καλά επιθετικά. Είναι τα κομμάτια της ομάδας περισσότερο ή ήταν? Εντάξει, είναι συνδυασμός. Είναι και ατομικό, είναι και της ομάδας και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά δεν με ευχαριστεί αυτό και θα ήθελα να το διορθώσω φέτος με τον ΠΑΟΚ. Είσαι από τους παίκτες που σε πρώτη φάση προσπαθούν να πάρουν μια ευκαιρία, γιατί είχες έρθει από μια ομάδα προηγούμενος από μια χρονιά που συμμετείχε στο πρωτάθλημα του Super League. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος? Ο στόχος μου, καταρχήν, όπως είπα και πριν, είναι να παραμείνω στην ομάδα για όλη τη διάρκεια της σεζόν. Από εκεί πέρα να μου δοθεί κάποια ευκαιρία να αρπάξω και από εκεί πέρα οι προπονητές μου αποφασίζουν αν είμαι άξιος να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα. Το λες συνέχεια, σε αγχώνει αυτό? Δηλαδή ότι δοκιμάζεσαι, το ότι θες να πάρεις μια ευκαιρία ή σε μια δύσκολη φάση? Όχι, δεν με αγχώνει καθόλου. Είπα και πριν, είμαι πολύ χαρούμενος και έχω αρκετά καλή ψυχολογία που είμαι εδώ και θα παλέψω για τη θέση μου. Παρακολουθούσες πέρυσι τον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι, όλους τους αγώνες. Ναι. Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση με το γεγονός ότι βρέθηκε τόσο πολύ μακριά από την πρώτη θέση και εντάξει, έκανε ένα καλό φινάλε σε ό,τι αφορά τα play-off, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν αρκετά προβληματικός? Ναι, η αλήθεια είναι ότι η χρονιά σώθηκε στα play-off, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω ότι έφταιξε και έμεινε τόσο πίσω από την πρώτη θέση ο ΠΑΟΚ, αλλά ελπίζω ότι και αν έφτιαξε να διορθωθεί φέτος και η ομάδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Με αξιώσεις. Δημητρή, επειδή λες θέλω να μείνω στην ομάδα να βγάλω τη σεζόν εδώ. Απ' την άλλη, είσαι ο ρούκι της χρονιάς πέρυσι. Αρκεί και έναν παίκτη που έκανε ένα ξεπέταγμα να είναι σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και να μην παίζει? Μήπως έχεις βάλει κάποιο στόχο πιο συγκεκριμένο στις συμμετοχές? Όχι, δεν κάποια ήρθα... παιχνίδια που θέλεις να παίξεις και λοιπόν. Δεν ήρθα εδώ για να κάθομαι μόνο στον ΠΑΟΚ για να παρακολουθώ την ομάδα από κοντά. Ήρθα για να διεκδικήσω τη θέση μου και όπως είπα και πριν, να πάρω την ευκαιρία μου και να αποδείξω ότι μπορώ. Σε αυτό το στόχο που έχεις βάλει, σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις, ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος σου? Ο εαυτός σου, οι συμπαίκτες σου, οι συνθήκες, κάτι άλλο? Εντάξει, στην ομάδα του ΠΑΟΚ ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, αλλά νομίζω ότι ο μόνος μου αντίπαλος είναι αυτός μου και ότι αν ξεπεράσω τα ωριά μου, πιστεύω ότι θα μου δοθεί ευκαιρία. Μπορείς να το κάνεις αυτό δικαιώς? Να δουλεύω μέσα στις προπονήσεις όλο και περισσότερο. Και σε συνδυασμό με τους προπονητές μου, που με βοηθούν πάρα πολύ, να γίνω καλύτερος. Είσαι από τα παιδιά, από πάρα πολλά παιδιά του ΠΑΟΚ, που για να βρεθεί σε μια προετοιμασία χρειάστηκε να βρεθείς δανεικός, να παίξεις. Υπάρχουν πολλά παιδιά που στην θέση σου φοβούνται τη διαδικασία. Το να φύγουν από τον ΠΑΟ χωρίς να του δώσουν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι για να παίξει την ηλικία σου να παίζει. Προσωπικά η επιλογή του να φύγω δανεικός και πρόπερση και πέρσι, ειδικά πέρσι, ήταν από τις καλύτερες που μπορούσα να κάνω. Συνδυασμό με τους ανθρώπους της ομάδας που είχα μιλήσει. Πήγα στη Βέρεια, έκανα τα παιχνίδια μου. Και τώρα ανδρώθηκα σωστικά στη Βέρεια και στην Αλφα Εθνική και ήρθα στον ΠΑΟΚ πιο δυνατός και πιο έτοιμος. Έχεις στο μυαλό σου
να είσαι τη φετινή αποκάλυψη του ΠΑΟΚ που ήταν πέρσι τη Μιστακίνη, τον οποίο είχε το ίδιο μέλλον και έχετε καλή φιλική σχέση. Σίγουρα είναι, πάντα υπάρχει αυτό στο μυαλό μου, γι' αυτό και είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να διεκδικήσω τη θέση μου και, και να παίξω όσο περισσότερο παιχνίδια μπορώ. Υπάρχει κάποιο από την αμυντική ζώνη που να έχει ξεχωρίσει στη θέση τη δική σου? Στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, ο Λεβάτς είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός και δημιουργικά και αμυντικά. Και μέσα από τον ανταγωνισμό αυτό γίνομαι και εγώ πολύ καλύτερος. Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ είναι η μετάβαση από την ΚΑΠΑ 20 ή γενικά τις μικρές ομάδες στην επαγγελματική. Είπες πριν για την επιλογή που έκανε στην Πέρια. Μπορείς να αναλύσεις αυτό γιατί ουσιαστικά σε βοήθησε να είσαι σήμερα πολύ πιο έτοιμος? Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πολλές φορές γιατί ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 20 δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε επίπεδο πάνω. Ναι. Εγώ καταρχήν δεν έπαιξα καθόλου στην ΚΑΠΑ 20, δεν υπήρξε ούτε μια χρονιά εκεί. Και είχα επιλέξει να φύγω δανεικός στον Πιερικό. Στη Β' Εθνική, έπαιξα πολλά παιχνίδια εκεί, σκληραγωγήθηκα. Ήταν πολύ πιο δύσκολα πράγματα από ότι σε μια ομάδα της ΚΑΠΑ 20, γιατί παίζεις με μεγάλους, με άντρες. Και από εκεί πέρα στη Βέρεια, γιατί μετά τον Πιερικό δεν ήμουν ακόμα έτοιμος για να παίξω στον ΠΑΟΚ, κατά τα ψέματα. Στη Βέρεια είδα πως είναι Α' Εθνική και μέσα από πολλά παιχνίδια έγινα καλύτερος. Δηλαδή έβλεπα και τη βελτίωση στον εαυτό μου μέσα από αγώνα σε αγώνα, έβλεπα ότι γίνομαι πολύ καλύτερος και διόρθωνα πολλά λάθη. Λέγεται ότι πάλι αυξάνεται στην Ελλάδα ο αριθμός των ξένων. Δηλαδή, περάσαμε μια καμπύλη όπου οι ελληνικές ομάδες εμπιστεύονταν Έλληνες και πιο νεαρούς, ίσως και από ανάγκη, ίσως. Τώρα πάλι αλλάζει λίγο το πράγμα. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει και πάλι, τώρα στο ξεκίνημα, πολλούς νεαρούς, πολλούς Έλληνες και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βασίζεται, συζητιέται μεταξύ των ποδοσφαιριστών, είναι κάτι θετικό. Πώς το αντιμετωπίζετε, ή περνάει έτσι? Σίγουρα είναι θετικό να υπάρχουν Έλληνες παίκτες σε ελληνικές ομάδες, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχει αξιοκρατία και αν αξίζει να είσαι στην ομάδα και μπορείς να παίξεις, νομίζω ότι δεν θα σε αδικήσει κάποιος. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα και αν δείχνεις μέσα στις προπονήσεις ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα, θα παίξεις. Το να συνεργάζεσαι με τον Βλάνταν Ίβιτς, πώς είναι? Μου αρέσει πολύ. Δουλεύουμε πολύ καλά στις προπονήσεις, δηλαδή βοηθάει πολύ τους νεαρούς παίκτες. Και νομίζω ότι θα βελτιωθώ πάρα πολύ μέσα στη χρονιά με τον coach. Βλέπεις κάποιες διαφορές σχέση με τους προηγούμενους προπονητές που έχεις εργαστεί? Βλέπω, είναι διαφορετική νοοτροπία γιατί ίσως είναι και διαφορετική η ομάδα. Είναι πιο μεγάλη ομάδα. Αλλά όπως είπα και πριν, μέσα από τη σκληρή δουλειά θα γίνουν. Μπροστά σας έχετε έναν άμεσο στόχο που είναι να διεκδικήσετε μια θέση στο Champions League. Δεν είναι να προχωρήσετε. Διακρίνεις από τις συζητήσεις που έχετε κάνει με τον προπονητή εκεί ότι εκεί έχετε επικεντρωθεί ή γενικότερα χτίζετε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική για όλη την χρονιά? Δεν μπορείς να χτίσεις μια ομάδα για 2 ή 3 ή 4 μάτς, οπότε δουλεύουμε για όλη τη χρονιά, αλλά ο άμεσος στόχος μας είναι αυτός. Είμαστε επικεντρωμένοι προς το παρόν εκεί και μόλις περάσουν αυτοί οι αγώνες θα επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα. Δημητρή, την ιδιαιτερότητα να έχεις έναν αδερφό που παίζει στην ίδια θέση. Αυτό πόσο σε έχει βοηθήσει? Πόσο σε έχει επηρεάσει και αν έχει πάρει κάποια συμβουλή που να ακολουθήσει? Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί η πρώτη μου χρονιά στο αριστερό μπακ ήταν πέρσι. Δεν είχα καμία σχέση με τη θέση αυτή. Μίλησα με πάρα πολύ στο τηλέφωνο, μου έλεγε πώς να τοποθετούμε στον χώρο, τι να κάνω σε διάφορες περιστάσεις. Και ακόμα και τώρα με βοηθάει γιατί εντάξει, είναι πολύ πιο έμπειρος από μένα και είναι πολύ καλό αυτό. Πιστεύω ότι αν δεις το ποδόσφαιρο καθαρά επαγγελματικά θα είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις. Πρέπει να το αγαπάς και να προσπαθείς κάθε μέρα. Γιατί στο ποδόσφαιρο από τις 365 μέρες, τις 360 είσαι απογοητευμένος. Είναι πολύ λίγες ημέρες που νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και γενικά με το έχεις πετύχει. Και θέλει να είσαι ψυχολογικά πολύ δυνατός για να το αντέξεις. Αυτό το συνέστημα που βάζεις σε αυτό το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, χωρά και η ομάδα στον οποίο αγωνίζεσαι? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό να αγωνίζεις σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα σαν τη Βέρεια, στον Πιερικό, αλλάζει. Και όταν αγωνίζεις σε μια μεγάλη ομάδα, νομίζω ότι ψυχολογικά και λόγω του κόσμου υπάρχει κάποια τόνωση. Συγγνώμη, αυτό γιατί το λες? Από τις 365 μέρες, τις 365 μέρες, είσαι απογοητευμένος. Έτσι πρέπει,
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, διότι μέσα από τις προπονήσεις δεν είσαι πάντα αυτός που πρέπει, μέσα από αγώνες. Είναι πολύ λίγες στιγμές που είσαι 100% ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Και κάπως έτσι έρχεται μια στεναχώρια και ένα τέτοιο συνέστημα.